Ζήτησε να παρέμβει ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε αυτό που θέλει να μας πει. Κύριε Κασιδιάρη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να διαψεύσω και να καταγγείλω όλες αυτές τις άθλιες συκοφαντίες οι οποίες ακούστηκαν κατά της Χρυσής Αυγής και να υπενθυμίσω, κύριε Ευαγγελάτο, ότι είχαμε στείλει μια ανακοίνωση από πολύ νωρίς, όπου λέγαμε ένα στοιχείο το οποίο δεν αναφέρατε, ότι αυτός ο άνθρωπος που παρουσιάζεται ως θύμα της Χρυσής Αυγής και μίλησε προηγουμένως στο δελτίο σας, είναι ένας αρχιτραμπούκος με δεκάδες φωτογραφίες του στο διαδίκτυο, όπου ξυλοκοπεί πολίτες, πατάει πολίτες στο κεφάλι, μεταχειρίζεται δολοφονικά σύνεργα όπως ξύλινα καδρόνια και ρόπαλα, και δυστυχώς όλα τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή τον παρουσίασαν ως θύμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι τέτοιο. Όλα αυτά που ακούστηκαν εις βάρος της Χρυσής Αυγής είναι ψέματα και θέλω να ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις αστυνομίας σε σπίτια ανθρώπων που τους έχουν εντελώς παράνομα στην κρατική ασφάλεια καταγεγραμμένους ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Γίνονται προσαγωγές των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση με κανένα περιστατικό. Και στόχος αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μας τρομοκρατήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις χθες βγήκαν στη δημοσιότητα δημοσκοπήσεις που δίνουν μια τεράστια άνοδο, μια τεράστια δυναμική της Χρυσής Αυγής. Επίσης, στο Πέραμα δραστηριοποιείται εθνικό σωματείο μέσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Γι' αυτό το λόγο έστεισε όλο αυτό το θέατρο σήμερα το ΚΚΕ σε συνεργασία. Κασιδιάρη, για να σταματήσει την τεράστια την ανωδική πορεία της Χρυσής Αυγής. Τους καταγγέλλω όλους αυτούς. Κύριε Κασιδιάρη, ένα ερώτημα για να κλείσουμε, γιατί θέλατε να κάνατε την τοποθέτηση και την κάνατε. Τα μέλη του ΚΚΕ κάνοντας μια πράξη, η οποία έχουν κάθε λόγο και δικαίωμα να κάνουν, δηλαδή να κολλάνε αφίσες, δέχθηκαν χθες τη νύχτα μια επίθεση. Δολοφονική, χτύπησαν, άνοιξαν κεφάλια. Αυτό τουλάχιστον φαντάζομαι δεν το αμφισβητεί κανείς. Θέλω να ρωτήσω, η Χρυσή Αυγή καταδικάζει αυτή την επίθεση? Η Χρυσή Αυγή καταδικάζει τη βία ως μέσο πολιτικής και επαναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε θύματα της βίας. Έχουμε δεκτεί εκατοντάδες τέτοιου είδους επιθέσεις, βόμβες σε όλα τα γραφεία μας ανά την Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω προς κάθε κατεύθυνση ότι με την τρομοκρατία του κράτους και με όλα αυτά τα ψέματα και τις συκοφαντίες δεν πρόκειται να μας λυγίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κασιδιάρη, αυτόν τον κύριο Πανταζή, τον κύριο Καστρινό που λέει το ΚΚΕ, ο Στράτος ο Μπαλής, είμαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπαλή. Τον κύριο Πανταζή, τον κύριο Καστρινό που αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωση, τους γνωρίζετε, είναι μέλη του κόμματος σας? Όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι ψεύτες και συκοφάντες και θα έπρεπε να πείτε όλη την αλήθεια ότι ο κύριος που εμφανίστηκε προηγουμένως στο δελτίο σας είναι ένας κοινός τραμπούκος που έχει ξυλοκοπήσει. Τους γνωρίζετε. Είναι συγκεκριμένο. Κύριε Κασιδιάρη, το είπατε αυτό, είναι η άποψή σας. Φέρετε και την ευθύνη για αυτό που λέτε. Αλλά το ερώτημα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα ονόματα που το ερώτημα. Αλλά επαναλαμβάνω πως είναι συκοφάντες και πως αυτή τη στιγμή αθώοι πολίτες έχουν προσαχθεί σε αστυνομικά τμήματα. Το ερώτημα. Οι οποίοι δέχτηκαν εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στα σπίτια. Κανένα αθώο, αν είναι όντω αθώο, δεν πρέπει να ταλαιπωρείται. Αλλά επιμένω σε ένα πράγμα. Χθες το βράδυ, πολίτες, μέλη ενός κόμματος, νομίμως λειτουργώντας και ιστορικού, δέχτηκαν μία επίθεση δολοφονική. Τους άνοιξαν τα κεφάλια, τους είδαμε με τα κεφάλια ανοιγμένα. Ξέρετε αυτό πόσες λοιπόν φορές το έχουν υποστεί αυτό μέλη της Χρυσής Αυγής, κύριε Ευαγγελάτε? Αυτό λοιπόν είναι σήμερα καταδικαστέο όπου και αν γίνεται και από όπου και από όπου και αν προέρχεται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λένε κάποια ονόματα, δηλαδή λένε κάποια πρόσωπα. Γιατί το κάνουν αυτό? Ψεύτες, αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες και το ποιόν τους φαίνεται από φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και είπα προηγουμένως τι ακριβώς ρόλο παίζει αυτός ο κύριος που εμφανίζεται ως θύμα μας. Από εκεί και πέρα, σήμερα, επειδή μιλάτε για βία, ξυλοκοπήθηκαν αστυνομικοί των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕ από λαθρομετανάστες. Δεν συνελήφθη κανείς. Διότι αυτοί ήταν λαθρομετανάστες, ενώ τα μέλη της Χρυσής Αυγής είναι Έλληνες που αγωνίζονται για την Ελλάδα. Και γι' αυτό το σύστημα εξουσίας μας πολεμάει. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Εγώ θα πω κάτι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ που το λέμε κάθε φορά. Δεν μπορεί να υπάρχει βία την οποία κάποιος θα επικροτεί, θα ανέχεται ή θα θεωρεί ότι είναι κάτι που τέλος πάντων μπορεί και να περάσει έτσι. Η βία, κάθε μορφής βία, από όπου και αν προέρχεται, είναι μια κόκκινη γραμμή και καταδικάζεται. Τουλάχιστον να καταδικάσετε τη βία και όταν ασκείτε. Καταδικάζουμε, κύριε Κασιδιάρη, κάθε μορφή βίας. Και τώρα συζητούμε για το κουκουέ. Κάθε μορφή βίας, αλλά ακόμα και αυτή. Κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κασιδιάρη. Να κλείσουμε. Λίγο χρόνο έχουμε. Και οι μετανάστες άνθρωποι είναι. Όταν υφίστανται. Δεν την θέλω αυτή την αντιπαράθεση, Ελένη. Και γι' αυτό ισχύει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, κύριε Κασιδιάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε εδώ. Όχι κατά το δοκούλο, κύριε Κασιδιάρη. Ελένη. Δεν έχει βαρεθεί να πηγαίνει στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη για τις συκοφαντίες της. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Κασιδιάρη.